Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Να ξεκινήσω λέγοντας ότι η διαχείριση των απορριμμάτων με γνώμονα το σεβασμό στο περιβάλλον, στην υγεία του λαού, στους φυσικούς πόρους και στο λαϊκό εισόδημα, μόνο στο πλαίσιο ενός άλλου ριζικά διαφορετικού δρόμου ανάπτυξης μπορεί να εξασφαλιστεί. Εμείς είμαστε ενάντια στην πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πράσινη συμφωνία, στρατηγική για κυκλική οικονομία, στρατηγική για διαχείριση αποβλήτων και τις στρατηγικές διαχείρισης των αποβλήτων όπως ψηφίστηκαν από την προηγούμενη κυβέρνηση και στη συνέχεια από την τωρινή, που καθορίζουν τη διαχείριση απορριμμάτων και συνολικά των αποβλήτων με κριτήριο το όφελος του κεφαλαίου και όχι τις λαϊκές ανάγκες. Η υλοποίηση των έργων επεξεργασίας και τελικής διάθεσης των αποβλήτων να γίνεται από κρατικό φορέα. Απορρίπτουμε τις συμβάσεις παραχώρησης και κάθε είδους ιδιωτικοποίηση. Να μην γίνεται μετατόπιση των βαρών στις πλάτες των λαϊκών στρωμάτων μέσα από τα ανταποδοτικά τέλη και με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, όπως το χαράτσι ταφής και μια σειρά άλλα φορολογιστικά εργαλεία. Το κόστος των προγραμμάτων εξοπλισμού και έργων για την ορθολογική διαχείριση των αποβλήτων να προέρχεται από κεντρικούς δημόσιους πόρους που θα τροφοδοτούνται από μια μεγαλύτερη φορολόγηση του κεφαλαίου. Να υπάρχει απόλυτη διασφάλιση όλων των εργαζομένων χωρίς όρους και προϋποθέσεις με πλήρη εργασιακά δικαιώματα. Με βάση τα σημερινά δεδομένα, ιεραρχούμε ένα μείγμα μεθόδων και τεχνικών στην επεξεργασία των απορριμμάτων με επίκεντρο την ουσιαστική ανακύκλωση, με διαλογή στην πηγή ανακυκλώσιμων υλικών και βιοαποβλήτων. Δραστικός περιορισμός, αλλά όχι δαιμονοποίηση της υγειονομικής ταφής, μέθοδος που είναι τεχνολογικά απλή, μακράν οικονομικότερη, άμεσα διαχειρίσιμη από το προσωπικό των διαδημοτικών φορέων διαχείρισης στερεών αποβλήτων και περιβαλλοντικά ασφαλής, εφόσον τηρούνται χωρίς εκπτώσεις οι όροι λειτουργίας τους με επαρκές προσωπικό και κατάλληλη οργάνωση, μηχανήματα και εξοπλισμό. Στο μείγμα των μονάδων επεξεργασίας που προτείνουμε δεν έχουν θέση οι μονάδες επεξεργασίας σύμμικτων αποβλήτων, ούτε οι μονάδες ανακύκλωσης και ανάκτησης όπως παραπλανητικά έχουν βαφτιστεί. Βάζουν τα φόπλακα στην ανακύκλωση και αποτελούν προθάλαμο και τροφοδοσία με καύσιμο σκουπίδι των τσιμεντοβιομηχανιών επί ΣΥΡΙΖΑ μαζί και των αυτόνομων μονάδων μαζικής καύσης επί Νέας Δημοκρατίας. Απαιτείται λοιπόν δίκαιη και τεκμηριωμένη χωροθέτηση των απαιτούμενων υποδομών με γνωστά από πριν κριτήρια, με σεβασμό στο περιβάλλον και την ποιότητα ζωής των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής. Σημαντική μερίμνα πρέπει να δίνεται στην ολοκληρωμένη διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων, ιδιαίτερα των βιομηχανικών, λόγω της ποσότητάς τους και της διαπιστωμένης ασυδοσίας των παραγωγών τους. Με βάση όλα τα παραπάνω, διεκδικούμε ειδικότερα για την Αττική να μην υλοποιηθεί ο περιφερειακός σχεδιασμός για τη διαχείριση των αποβλήτων, όπως καθορίζεται από το περιφερειακό σχεδιασμό διαχείρισης αποβλήτων της προηγούμενης περιφερειακής αρχής και το υποέγκριση ΠΕΣΔΑ της σημερινής Νέας Δημοκρατίας. Όχι στην ομοιρία των λαϊκών στρωμάτων με χρηματικά αντισταθμιστικά όπως π.χ. στο Δήμο Φιλής. Ουσιαστικό κρατικό έλεγχο για την ασφαλή και ολοκληρωμένη διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων, ιδιαίτερα των βιομηχανικών. Ο σχεδιασμός και η τοποθέτηση και η χωροθέτηση των απαιτούμενων υποδομών για τη διαχείριση αποβλήτων να γίνεται με κριτήριο την προστασία της υγείας και της ποιότητας της ζωής των κατοίκων και της προστασίας του περιβάλλοντος. Με κυβερνητική απόφαση και διαπεριφερειακή συνεργασία να υπάρξει λύση για τη χωροθέτηση των απαιτούμενων υποδομών για τη διαχείριση των αποβλήτων του νομού Αττικής, το οποίο συγκεντρώνεται το 36,4% του πληθυσμού της χώρας σε μια έκταση που καλύπτει το 3% της επικράτειας με εγκατεστημένες σειρές βιομηχανικών ζωνών. Να κλείσει ο ΧΙΤΑ Φιλής και να σταματήσει το κατάπτυστο έργο του νέου ΧΙΤΑ στην ίδια θέση. Υλοποίηση των αναγκαίων έργων περιβαλλοντικής αποκατάστασης, να δημοσιοποιηθούν άμεσα τα αποτελέσματα της επιδημολογικής μελέτης στην ευρύτερη περιτυχωματερή φυλής περιοχή και των περιβαλλοντικών ελέγχων σε εγκαταστάσεις του ειδικού διαβαθμιδικού συνδέσμου νομού Αττικής. Να γίνει με την κατάσταση σε ασφαλή θέση του αποτευρωτήρα των επικίνδυνων υγειονομικών και άλλων αποβλήτων, να μην λειτουργήσει ο ΧΙΤΗ γραμματικού και να σταματήσει οριστικά η αμαρτωλή δημοπράτηση για τη δημιουργία της μονάδας επεξεργασίας αποβλήτων απορριμμάτων και επεξεργασίας βιολογικών αποβλήτων γραμματικού. Να απαγορευτεί η κάθε νέα δραστηριότητα διαχείρισης αποβλήτων στην περιοχή του Θριάσιου ή επέκταση της υφιστάμενης. Λέμε όχι στην χωροθέτηση της ΜΕΑ Πειραιά στην περιοχή του Σχιστού Περάματος και Ρατσινίου δίπλα στο βιομηχανικό πάρκο Σχιστού.
να αποσυρθούν οι εγκληματικές νομικές ρυθμίσεις της Νέας Δημοκρατίας, που είτε νομιμοποιούν στην πράξη επαόριστον την επικίνδυνη για την υγεία και το περιβάλλον λειτουργία δεκάδων παράνομων τοπικών χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων, βαφτίζοντάς τους ΣΜΑ, είτε επιτρέπουν την εγκατάσταση τοπικών ΣΜΑ ακόμη και σε προστατευόμενες περιοχές. Λέμε όχι, και τελειώνω εδώ, στην ιδιωτικοποίηση της λειτουργίας των εγκαταστάσεων του ΕΤΣΝΑ και να επανέλθει το ΔΣ του ΕΤΣΝΑ σε κατάσταση ουσιαστικής λειτουργίας. Σας ευχαριστούμε πολύ και εν συντομία έχει ζητήσει το λόγο και ο κύριος Δελφερούδης και στη συνέχεια πρέπει να δώσουμε το λόγο στο Γενικό Γραμματέα. Ευχαριστούμε. Η κυρία Δηγενή έχει ζητήσει το λόγο με πολύ σύντομη παρέμβαση πριν κλείσουμε. Θα ήθελα να κάνω μία ερώτηση στον συνήγορο του πολίτη. Δεν θέλω να φύγω με αυτό το κενό. Τα συμπεράσματα της πολύ σημαντικής έκδοσής σας, η διαχείριση των αποβλήτων, ειδική έκθεση 2020, αποτελούνται από 25 αιτιολογημένες διαπιστώσεις σχετικές με τα κακώς κείμενα στον τομέα της διαχείρισης των αποβλήτων στη χώρα μας. Η ερώτησή μου έχει δύο σκέλη. Το πρώτο είναι, έχετε άραγε διαπιστώσει κάποιες βελτιώσεις από το 20 μέχρι σήμερα στο θέμα των κακώς κειμένων και γιατί απουσιάζει από τα κακώς κείμενα μια αναφορά στην Αττική σε αντίθεση με άλλες περιφέρειες? Η απουσία αυτή οφείλεται στο μέγεθος και το θεματικό εύρος του προβλήματος, στη μη διαπίστωση αξιόλογων προβλημάτων προς αναφορά ή σε κάποιους άλλους λόγους? Κύριε Συνήγορε. Ευχαριστώ για την ερώτηση. Μου δόθηκε η δυνατότητα στην αρχή της συνεδρίασης να αναφερθώ στην έκθεση του 2020. Και να συνοψίσω, αν θέλετε, και κάποιες από τις προτάσεις που περιλαμβάνονται και στην έκθεση του 2020, αλλά περιλαμβάνονται και σε διάφορες ad hoc, αυτοτελείς παρεμβάσεις και προτάσεις που έχει κάνει ο συνήγορος του πολίτη, έκτοτε, από το 2020 και εντεύθεν, τη συνόψα σε 12, οι οποίες, για να απαντήσω και στο ερώτημα, άλλες σε μικρότερο, για να είμαι ακριβής, και άλλες σε μεγαλύτερο βαθμό, έχουν τύχη της επεξεργασίας και της κεντρικής εξουσίας της κυβέρνησης. Όπως ανέφερε και ο κύριος Γενικός, βέβαια το ζήτημα είναι πολύ πιο σύνθετο. Δεν είναι θέμα μιας και μόνο απόφασης σε επίπεδο κεντρικό. Είναι και ζήτημα συνεργασίας με την τοπική αυτοδιοίκηση, με τις τοπικές αρχές και του βαθμού ανταπόκρισης και των τοπικών αρχών στις δικές τους ευθύνες. Αλλά αν θα έπρεπε να απαντήσω συνολικά στο ερώτημα, μάλλον γενικά στην ερώτηση που μου θέσατε, θα έλεγα ότι υπάρχουν περιοχές, υπάρχουν τομείς στους οποίους διαπιστώνουμε μία πρόοδο, μία εξέλιξη. Όπως ανέφερα νομίζω και στις εισαγωγικές μου παρατηρήσεις, ενδεχομένως όχι την πρόοδο και την εξέλιξη την οποία θα έπρεπε να έχουμε, τουλάχιστον για να πετύχουμε τους στόχους στους οποίους οι ίδιοι έχουμε δεσμευθεί να έχουμε. Αλλά σε κάθε περίπτωση διαπιστώνουμε μία πρόοδο, τουλάχιστον στα έργα και τα συνοδεία έργα που ανέφερα, με καθυστερήσεις, το ανέφερε νομίζω και ο κύριος Γενικός. Σε ό,τι αφορά την Αττική, πολλές από τις διαπιστώσεις που περιλαμβάνονται στην έκθεση του 2020 αφορούν και την διαχείριση των απορριμμάτων, των αποβλήτων, σε μεγάλα αστικά κέντρα, σε Μητροπόλεις και της Αττικής, αλλά και της Μακεδονίας, της Θεσσαλονίκης. Και νομίζω ότι συνολικά οι παρατηρήσεις οι οποίες κάνουμε και οι προτάσεις τις οποίες καταλήγουμε καταλαμβάνουν και ζητήματα διαχείρισης, μάλλον προβλήματα για να το πω καλύτερα, διαχείρισης αποβλήτων και των μεγάλων αστικών ιστών, των μεγάλων πόλεων της χώρας μας, δηλαδή και της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης και της Πάτρας και άλλων.